Το Βεντέλη που το βρήκε τώρα. Θανάση. Θανάση, το ενό λεπτού σιγή. Το ενό λεπτού. Όλη την εβδομάδα είναι ρε παιδιά. Ενό λεπτού σιγή, παιδιά. Αυτό που μόλις διαπράχθηκε ήταν ένας λεπτός σιγή για τον χαμό του Πάρη Νταμπούδη. Ένα ritual το οποίο θα μας συντροφεύει για όλη την εβδομάδα. Δεν το έχει ξεπεράσει καθόλου η βασκευτική μας κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προχωρήσουμε στην πεζή πραγματικότητα. Σε αυτήν, στην οποία παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Respect και 86ers. Οι ομάδες είναι στον όμιλο. Σπυρόπουλος τώρα από την κορυφή. Με 7 παίκτες στη διάθεση της Sixers. Η εγκλημάτωση θα γίνεται απέναντι στον Μυρίδη και σκοράρει το πρώτο καλάθι των μπλε απόψε. Για να όλοι και σε δύο ομάδες. Άσπρη respect. Και δείχνει τώρα την πρώτη κατοχή. Η γυρίση ανάμεσα από δύο είναι άστοχος όμως στην πρόθεια του Ρεάδης. Σωτηρίου. Νέρος γκάρ των 86ers, την τσέλιση από την κορυφή, Σπυρόπουλος θα πάρει το τρίποντο απέναντι σε άμυνα, είναι άστοχος, επιθετικό rebound όμως από τον Ψιδηρίου. Πάλι πήρε σου για 3 από την γωνία, είναι άστοχος, γερνημάτος, θα πάρει με κάποιο τρόπο το επιθετικό rebound, ήταν εκεί πέρα που τσέλιση συγκράτησε, θα πάρει ένα μακρύ το τρίποντο, είναι άστοχος όμως. Πολύ ζωσ, πήρε το επιθετικό rebound, ξένος τώρα σου για 3 από τις 45 μοίρες, είναι άστοχος, πολύ δυναμικά μυρίδες, δεν θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Έχουμε πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα είναι. Είναι η πρώτη περίοδο. Την πρώτη αλλαγή μου τη έχει περάσει στον Πάγκο. Και τώρα θα έρθει το. Καλά, αυτή η Σπυρόπουλος έκανε μια προσπίση για πάσα. Θα βγάλει τελικά στην απέναντι πλευρά. Στον διαδρομικό του Παπασιτηρίου είναι άστοχο. Χάρη το τυπικό rebound. Ο παίκτης που ήρθε μέσα Σπυρόπουλος δεν θα αφήσει όμως την κάπεθρο την πάρα σκαλάθη. Τένος. Ρίζος. Ρίζος πάει μέχρι μέσα στο φλάσσο. Θα αφήσει την πάρα σκαλάθη. Όνομα. Όνομα. Να κάτω. Ωραίος, ωραίος. Ποιος το βάλε? Στα πλάτα. Στα πλάτα. Στα πλάτα. Είναι και δημιουργεί ο παίκτης που ήρθε ο Καραχώστας. Στο παρκέ. Δεν είναι ο Ρέχος ο Μαμούς, γιατί έχουμε και εμείς εδώ πέρα φορτιστές. Όλες οι δουλειές γίνονται. Μια παρέα είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στο Μπαστιβάκι. Καλά περνάμε. Νικούδης. Έκανε και κάποιες ιδιαίτερα απλαστικές δηλώσεις. Γερμανμάτος, Καστιπάς, ωραία Καρακώστας. Έχει βρεθεί ελεύθερος του. Ανοίχνευσε όμως, φούτησε για 3 είναι άσοχος αμυντικό rebound. Διαζίδης, ίσως και από την πλευρά του μας παραχώρησε τις δηλώσεις. Πήγε το κλέψιμο και φέικαν από Παπασωτηρίου και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι των respect. Γιατί ο εύκολος ευκολοποιημένος από τον ίδιο πόντους μάλλον. Ζήσον η μπάλα χτύπησε στα πόντια του τώρα στην κρατή. Μερίδη μου από το Σωτηρίου, παίζει πέρα καλή άμυνα. Τέλος, Μερίδη πέρασε. Από την κορυφή τώρα, Σόπλος. Μιλάς, καλό πάσιν γέμι, τώρα θα γυρίσει με το ένα χέρι δεξί που και θα βρεθεί ελεύθερο θα Μερίδης και θα πήσει στο καλάθι. Τον 86-4 όλα. Θα στερεώνει την κάμερα. Σωτηρίου. Πρώτης Κασίπας στο Σωτηρικούντι, ο οποίος γυρίζει, είναι άστοχος μόνο ταμπλό απέναντι στον Τζιαζίδη.
Ρίζος. Το και 8 οι παίκτες αντίστοιχα. Συνδικά στις δύο ομάδες. Τίσον διαζήτησαν στα 11 δευτερόλεπτα. Πάλι Τίσον πολίτες από την γωνία. Πάει μέχρι μέσα με το ένα χέρι και είναι έξω από την σε δύο παίκτες που ήταν μερικός πάνω του. 6-4. Έχεις λίγο τον πάγκο των respect. Κυρόπουλος για 3 δεν το παρατάει. Είναι άσχολος όμως τώρα με χώρη bound τελικά από τον Πολίζο. Θέλει να τρίξει σκαστή πάσα Μυρίδης, πέρασε, είναι άστοχος, θα κερδίσει όμως το φάουλ για δύο βολές από τον Ρικούδη, ο οποίος διαφωνεί. Τύπωμα στο κεφάλι λέει, ωραία. Άστοχος τον πολύ ο Μυρίδης. Ο Ρικούδης εξακολουθεί να έχει... Λιχονίες, στην φάση. Κόρι Μπάουν θα γυρίσει με το αριστερό και είναι έφτοδος στο φυλάς. Φυλάς τον Σπέκ. Στα φύλλα, Διαζίδη. Από την άλλη Σπυρόφωνο και Γεωργημάτου και Λιγούδη. Μπορεί να γίνει ωραίο φαγητό μέσα στη ρόγια. Φαγητό. Δεν ξέρω τι λέω, με έχει συμπίσει δέση. Πολύ δώσε ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να συμπίσει όμως ο Μυρίδης. Ήταν λίγο πιο τελική από όσο βιαζότανε. Το συντηρίο είχε χτιστεί από δύο. Σπυρόπουλος πέρασε μαζί με την πάρα του κέντρο. Σπυρόπουλος. Ο Σπυρόπουλος είναι απέναντι πλευρά, παίρνει στον Μυρίδη και πάει μέχρι μέσα και έχει κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Οπα. Αυτό νούμερο 9. Τώρα. Λαβέναν. Άπερα να πάω μέσα να φέρω το νερό. Μπα, μάλλον όχι. Ρικούδης στην επαναφορά. Καναγκώστας. Ο Ζητηρίου στα 13 δευτερόλεπτα. Σπυρόπουλος δίνει ένα σκριν και όχι ο Ρεμάτος. Σε πια τρεις απέναντι στον παίκτη που έχει πάνω του μια άσομος του Ζητηρίου. Πολύτος. Ο Νος μέχρι μέσα και αφήνει την πάρα του καλά του φυλάς. Είχε επιλογή να δώσει τον Αμυρίδη, δεν το επέλεξε. 14. Ρικούδης. Βάσα Σπυρόπουλος, χαμηλός ως τελευταίος παίκτης στο κέντρο. Κούδης για 3 είναι άστοχος, βρείτε παίκτες σε πολιτή να λέω ξανά από τον πάγκο. Άστοχο όμως και το follow-up δεν ήρθε. Διαζήτης. Γίνησε στο φυλάσσα, έκανε μια αποφασιστική τρίλα, επιθετικό rebound στον Αμυρίδη και έχει βρεθεί ελεύθερος ο ξένος του για 3 είναι άστοχος, καταλάβεις είχε πέσει κάτω όλα καλά, σηκώνεται, του Σιντηρίου. Μάτος δίνει ένα σκρίν, αλλαγές πάνω στο σκρίν, υπάρχει μισή μάτια ο Ρελμάτος θα γυρίσει. Δεν θα στοχούσε πέρα περπάτησε στο τυφάνι. Δημιουργήθηκε μισή μάτια επί το σκρίν και το εκμεταλλεύτηκαν. Έπαιρναν ένα φλάγιο pick and roll οι 86ers. Λίσον, στο φύλλα στα 12 δευτερόλεπτα στέκεται ένας step back μικρό πίσω. Είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα σπυρόπλωση και που το καραγωστός. Κουτίς. Στα 19, jump shoot, εύστοχο απέναντι στον Διαζίδη, ο οποίος δεν πετάχτηκε για να το μαχαίρει ψηλά. Συνεπώς, 16 στους 4 μειώνουν οι 86ers, γιατί έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Απόψε απέναντι στους αίτητες με 3-0 μέχρι στιγμής, respect. Πολύ δύσκολη πάσα που πήγε να βγάλει ο Πολίζος, δεν θα περάσει, ρητούς της έκλεψε. Έχει κλειστεί πάρα πολύ καλά και έφτασε ο Καρακώστας του εισιτηρίου. 3-2 λέει κάποιος από τους 86ers, σε δίκιο. Καρακώστας, Σπυρόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος, σιγά μην το πάρει και αυτό, και αυτό θα το βάλει. 19 στον έναν πόντο η διαφορά υπέρ των εισιτηρίων. Πολίζος. Πώς μου καρφώθηκε κάτι στο χέρι από το τραπέζι. Όλα καλά. Γιατί τη σκαστή πάσα δεν πέρασε στο φυλά. Άλλη μια άμυνα η οποία βγήκε από τους 86ers και... Αρχιφύριγμα. Επιστροφές, λέει ο Τζίμι, ο οποίος θα ξεκολουθήσει να επιστροφήσει στον πάγκο των Respect. Σε να σας περάσει τον πάγκο, αξάζει για πρώτη φορά στο παρκέ. Ο αρχηγός των Respect. Τικούδης. Ρόπτος για τρεις και πάλι έχει εκπληκαθεί από τον εγώ με ένα άσχος. Θετικό rebound, αλλά θα χάσει την μπάλα μέσα στο χέρι του Γερονιμάτου και τώρα αξάζει να τρέξει στην πρώτη του προσπάθεια, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχασε τον Καρακώστα, ήταν εκεί πέρα για να μας πληρώσει ο Σπυρόπουλος. Ένα ακόμα κλέψιμο στην άμυνα, τρίτη σερή για τους 86ers. Ωραία πάσα και τη μετατρέψει ασίστ ο Ρικούδης. Δίνοντα τα credits, δίνοντα το shout out στον πρώην παίκτη του Σικάριον. Τον Σπυρόπουλος του για τρεις και διαζήτηση είναι άστοχος και αυτός. Τι φρενίδι είναι πώς επικρατήσει το παιχνίδι ξαφνικά.
έχει γυρίσει, είναι άστοχος όμως, αμερίδης σε επιθετικό rebound. Θα φυλάσει κόμπι και από τον γερολυμάτο. Ο Σουτρίου θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Και μπροστά οι 86ers πλέον. Λιγούδης. Πέρασε, πετάει την μπάλα, ήθελε να κερδίσει φάουλ, έχει κάνει βήματα. Έχουμε συγκεκριμένο. Για να περάσει μια πάσα στην κίνηση του Κυριαζίδη. Μία ακόμα τέταρτη σερή άμυνα που βγάζουν οι 86ers. Καρακώστα, καυστή πάσα στην κονία από αυτού του κυρίου. Για το κλέψιμο, το έκανε να φύλλα. Πάρα πολλά κλέψιματα ξαφνικά. Πλέον και από την πλευρά των Ερυθρών παίκτη. Πολύζο. Δύο λεπτά ακόμα για τη λήξη τη πρώτη περίοδου. Θα φύλλα έρθει στην κίνηση σαν να το στρωτήρα και αφήνει την πάρα στο καλάθι για το εκ νέου προσπέρασμα των Ερυθρών από το 12-11. Ένα-ένα το φάουλ μέχρι στιγμής. Καραγκώστας κατεβάζει τον μύθος τον μπλε απόψε. Καραγκώστας θα βγει να χάσει την μπάλα, αλλά συγκεκριμένως ο γερολυμάτος για τρεις. Πυρόπλος και αυτό μέσα απέναντι στον μύθος από την κορυφή αυτή τη φορά. Πάμε και 14. Πολύζος. Ξάς. Αμυρίδης τώρα στην γωνία στα 14, πάει μέχρι μέσα, σέρβιρε την μπάλα στο καλάθι. Σε μπει τώρα ο Σαμιδίδης. 14 όλα. Δεν δίνεις βοήθειες. Δεν δίνεις βοήθειες. Δεν δίνεις βοήθειες, λέει. Στέμος που έχει το Τζιμί. Ρόπλος πίσω από το σκρίμ, το έδωσε ο γερολυμάτος. Για τρεις και πάλι και αυτό μέσα. 14-17. Υπάρχει πάνω στον Τζιμί Πάνστερ. Τον εαυτό του από τον πάγκο. 14-17. Την πρώτη διακοπή λόγω time out στο παιχνίδι. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Έπειτα από το time out που κάλεσαν οι respect, οι δύο ομάδες εξάρτησαν αμφότερες τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο για αυτό. Και ο Παπασυντηρίου θα δέψει μία ακόμα μπάλα, πάρα πολλά κλεψίματα από τους 6ers από πλευράς των respect κατά τη διάρκεια του time out, ενώ στο 2-3 και πάλι Σπυρόπουλος από τη γωνία αυτή τη φορά έχουν ανοίξει οι ουρανοί στη ζώνη Καρίνα. Δόθηκε μεγάλη έφεση κυρίως από τον Jimmy Manzer, αλλά όχι μόνο από τον respect για την άμυνα. Την οποία παίζει να εισπέκτησε στον Σιρόπουλο. Υπάρχει deflection και πάλι κλέψιμο από τον Καρακώστα. Μάλιστα, έπειτα από τον τρίποντο σήκωσε ο Πάνσερ από τον πάγκο τον Χατζάκη. Κούδης, στέλνει και εκτελεί απέναντι στον Αξά. Είναι άσχετο σε επιθετικό rebound, δεν υπάρχει, υπάρχει αμυντικό. Βιαζίδης. Στέλνει και δευτερόλεπτα, στέλνει και εκτελεί, είναι άσχετο. Υπάρχει επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Γουργάρας, τι λέει. Γεια σου, καλή σας. Πάμε εδώ, μετά. Το φλες τις βολές, σπίση και δύση. Μάσα στην πρώτη έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Σε περίπτωση που το κάνει, θα ρίξει διαφορά στους 5 respective που βρίσκονται πίσω πλέον. Είναι βρεθεί μπροστά με 6 και βρίσκονται πίσω με 6 στην λήξη της πρώτης περίοδου. Είναι άσχημος και στη δεύτερη ο φίλος των respect. Η μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι για τους Sixers. Sixers οι οποίοι στις 21 του μηνός αντιμετωπίζουν τους West Warriors. Ένας ακόμα δύσκολος αγώνας. Λικούδης. Ο Τυρίου ψηλά λέει και παίρνει την μπάλα ζητώντας την ο Πυρόπουλος στη γωνία. Δεν θα περάσει πάσα όμως τον Λικούδη. Δεν θα και εκτός του Λικούδης. Ο Καρακώστα έχει κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Δεύτερο φάουλ από 3. Όλοι έχει κερδίσει το νούμερο 3 και είναι το δεύτερο και ετοιμάζει τρία γερολυμάτους. Θα περάσει εντός τους Sixers. Τρικλή αλλαγή ετοιμάζουν οι Sixers τελικά. Άσος θα περάσει. Δεν στην παραφορά. Ρόβλος. Πραγματοποιήθηκε η τριπλή αλλαγή. Για τους Sixers Σημεωνίδης είναι μια εκτυπριών που διαφέρει είναι άστοχος. Ρόβλος είναι μια εκτυπριών. Επίσης ωραία πάσα τώρα στα φιλιά. Στο καλάθι από τον
Κοντζάκι, για 3 σεκούδες είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound που με δείσαν τώρα. Όλη η επίθεση για τους respect, 15 δευτερόλεπτα. 10 στα φύλλα σε δίνει screen. Δίνει πολλαπλά screen, θα εκμεταλλευτεί ένα από τον Jason, για 3 από την γωνία. Βρεθεί ελεύθερος και θα το πάρει, έπειτα από τρίπλα τελικά και θα εξαφανίσει τους 20 πόντους. Μπάτζερ Πίτερ, 20 όλα λοιπόν το ντέρμπι, καλά κρατήσει τον Καρίνα και κάπως έτσι θα πάμε στην ανάπτυλα της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας για την συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Τι κάνω ρε. Καντζάκι. Στα 20 δευτερόλεπτα. Διαζήτησα από την γωνία. Δεν βρίσκεται ήταν για τους respect. Και την κόρη μπάμπη και καλά με την αμυρίνη. 22-20. Στον Τυρίου. Πρώτη κρίση. Έτσι από αθλητικό rebound απέτωσε καρπούς, 2 μπασκετικούς καρπούς, 2 πόντους για τους respect. Το κουβί και έζησε το πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου, Λυκούδης. Ρόμπλος από τη γωνία σου για 3 και πάλι είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά. Υπάρχει προσπάθεια από τον Μεγλόπουλο που πάρει το αμυντικό rebound του 16. Λίξον έχει κερδίσει το φάουλ, ξεσήκωσε το ίδιο. Την ίδια στιγμή το χέρι ο ρεφ και ο παίκτης που το έκανε. Ο Σιμεωνίδης. Ρωτήσε από τον πάγκο του για 3. Δεν ήταν πολύ το συνάδελφος. Πάρα πολύ ψάρι θετικό rebound με τη δεύτερη. Ο Μελίδης Κράφος πάσα από το σύντηρο τώρα που έκανε το μαξά και τρέχει και κάποιος έξω από τη Σεργαρίδα. Για μηχανή Βαρκούς. Δεν μπορούσε κράνος ο φίλος μας, η φίλη μας. Παίρνει τεχνική ποινή στο ρηκούδι και πάλι. Και δεύτερο φάουλ του 77. Στην γραμματεία του Λυκούδη. Πολύ σωστή γραμμή των τερμολών. Κάνει κίνηση στον Πρόβλο, δεν θα πάρει αυτός, δεν θα πάρει ούτε όμως ο Σιμεωνίδης από την κορυφή. Ήταν εκεί πέρα και έκλεισε ο Μελίδης, τρέχει για να συγκρατήσει και συγκράτει ο Τζέιτον. Μονιδός. Πες την κίνηση τώρα ο Αξάς και πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάρα στο καλάθι. Και αποφασισμένος, αέρινος. 4-0 λοιπόν το επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Γκόβουλος. Γωνία τώρα του Κούδης, Γκόβουλος, double team. Για 3 ερικούδες είναι έχει στόχος και πάλι έχουμε στοχοποιήσει. Δηλώσει σκόπιμα τον Σπυρόπουλο με double team οι παίκτες των respect. Για 3 είναι άστοχος τελικά ο Διαζίδης. Άρχισε με τον Λουγόπουλο και θα βάζει το πίτσο ερικούδες σε ρόλο point guard και σε ρόλο point guard πλέον. Για την επίθεση, Μιονίδης. Ο Ρόμπλος δεν θα πάρει, θα πάρει τον στην γωνία, ο οποίος πάει να πάρει την baseline και είναι άστοχος τελικά, δεν μπορεί να κάνει το 5-0 προσωπικό σερί. Αξάς, ήρθε να δίνουν 2, θα επιστρέψει στις παίκτες και αντίπαλοι, τις 3 αντίπαλοι για τους respect. Αξάς δεν θα πάρει, στην γωνία της καθυστέρα και θα χάρασε τα σχέδια. Τώρα περνά εκτός. Μελίδης. Μελίδης έχει κερδίσει το foul. Κοιμός από τον Ρόμπλο. Πέτρασκε από τον Αξάλβα την πλέξιον, η μπάλα θα πάει και που είναι αντικούντης τελικά. Διαζίδη και ο πρώτος θα πάρει την μπάλα. Σκρίνα προς τον Ιωνίδη, περνά αντικούντης στο κέντρο. Σπυρόπουλος σου πια 3 και πάλι με άστοχος υπάρχει μάχη που θα πάρει το αμυντικό rebound τελικά ο Μιλίδης. Τζόκης. Αξάς, στα 12 δευτερόλεπτα. Πέρασε, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound αλλά φάουλ από τον Λιγόπουλο. Δεύτερο φάουλ και του Λιγόπουλου, σύμφωνα με τη γραμματεία.
προφανώς για μπλοκ. Κύριε Ζήτης έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα πέτρεψε τον Ρόμπλο, πάει μέχρι μέσα πέρα και σε δεύτερο παίκτη τον Ικούδη της κέρδισε και τους δύο και έβαλε το καλάθι του 26-23. Ρόμπλος. Βάλει ο Τίμιο από τον πάγκο. Δεν έχει παίξει πολύ κουμής. Ρόμπλος υπάρχει. Κάτι υπάρχει πάντως. Υπάρχει φαουλ. Το νούμερο 22. Όπως λέει ο ρεφ. Φαντάκι. 6-23. Συγκεκριμένα μαντικά έπειτα από ούτε 3 λεπτά για τους 86ers. Ρόμπλος απέναντι στον Κυριαζίδη. Είναι εύστοχος και πάλι μακριμένο τίποτα υπό πίεση. 6-25, πάρα πολύ μεγάλο μέρος ακρογωνίας, λίγος της επίθεσης και όχι μόνο των 86ers. Ο Σπυρόπουλος, η μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι για τους 86ers. Αν παίξουν γρήγορα, respect, δεν είναι ότι φύγει, αλλά τώρα δεν βγήκε. Τι θα δεις. Λεωνίδης, για 3-45 μήνες είναι άστοχος, θα παίξει το rebound. Κίνηση τώρα θα συγκρατήσει. Όχι τελικά ο Λεωνίδης, έπαιξε την μπάλα μόνος του μία ακόμα επίθεση. Δεν απέδωσε κάποιος για τους respect. Διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά, χωρίς να υπάρξει κλέψιμο, per se. Κούδης. Από τη γωνία λέει να φύγει ο Γκόπουλος, θα του δώσει τώρα την μπάλα μέσα στη τριαγέντα, έχει χτυπήσει από δύο, αυτός είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Δεν έχει περάσει εκτός. Στην παραφορά 11 δευτερόλεπτα έχει συμπτήσει από την κορία και εξεκολουθεί να ζητάει ο Ρικούδης πιο έντονα στα πιακά. Θα συγκρατήσει ο Κρόπλος απέναντι στο δεύτερο παίκτη. Είναι άστοχος. Έχει συμπτήσει φαουλ για 3 βολές. Δηλαδή το OK για αλλαγές και μετά λίγο θα έχουν τσιμπίνει ο Κρόπλος. Ο μικρή μας φίλη, έπαιζαν τένις. Μικρό, πινκ πονγκ δηλαδή. Ρόλος της κομπής μετά λέει τους ρεφ. Κούδης. Λάρης Πυρόπουλος από τη γωνία, παίρνει την πέντε. Στα 3 δευτερόλεπτα στέκεται και θέλει, είναι άστοχος. Υπάρχει μικρό λιβάζο, αλλά δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος της επίθεσης του Φιλίδης, ξέρεις. Τεχνική ποινή. Πράγματι, στο νούμερο 14 όμως, στον Σιμεωνίδη. Ίσως πολύ θέλω να τα λέει και αυτός με τους ρεύς. Υπάρχει εξυπηρετισμός. Ο Βιζίδης είναι στις βολές. Στη γράμμα του Μεταφέρου Βορών. Εύστοχος. Βολή της Εθνικής, 27-25. Λοιπόν, η μπάλα για τους respect. Περάσει και το στον πάγκο. Ακόμα ο Κίσης για τρεις άστοχος ο Αξάς. Συνολίδη στο rebound. Ο Κούδης. Πέρασε, ψάχνει μια πάση γρήγορα στον Παπασοντηρίου σου για τρεις αυτός από τη γωνία και από μέσα μπροστά και πάλι μπλε 27-28. Πρώτο σταματικά του φάουλ, έχουμε ακόμα δύο να δώσουμε στον respect. Με βάσα μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως ο Φιλάς αυτή τη φορά. Ρόμπλος. Πέρασε το κέντρο, παραλίγο να κάνει προς πίσω, δεν το έκανε. Σιμεωνίδης. Για 3 από 45 μοίρες είναι άστοχος, πολύ ψηλά και διδύει το rebound. Διδύει στις 18 δευτερόλεπτα, πέρασε, είναι άστοχος, επιθετικό rebound στον ίδιο, μόνο ταμπλό. Δεν θα σβρώξει την μπάλα στην πρώτη φάση που είναι συμπέκτης, αλλά σε δεύτερη θα πάει σε αυτόν από την κορυφή. Για 3 και αυτός είναι άστοχος αυτή τη φορά από τον Σιμεωνίδη. Το επιθετικό rebound ένα ακόμα. Από 2 θα γυρίσει, είναι άστοχος αυτή τη φορά από τον Σιμεωνίδη. Ο Λόγκλος επιτηρούσε τη φάση και δικαιώνεται 27-30. Ο Λίτος. Καντζάκι τώρα.
Και από δύο κινδύνους να έχει δημιουργήσει τη δυσμάτωση, πάει μάτω από το μάτω των Nike Sixers. Από τη γωνία ο Αξάσου για τρεις άστοχος έλμπολ. Κυρόπλος τώρα πέρα φέξει, ωραία τρίπλα πίσω το κέντρο, παίρνει προς αυτό, πήγε το κλέψιμο και το έκανε τελικά ο Αξάς και έβγαλε την πάσα, την οποία θα συγκρατήσει, αλλά είναι άστοχος ο Σαβουλάς. Το rebound του Σιντηρίου λοιπόν, το πέρα στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου και φάουλ από τον Τίσο. Στην προσπάθεια του Γιάννα ακόμα κλέψιμο, όχι με σκοπό να κλέψει το πλήρι. Μάζει δεύτερο, το πέρα στο Jimmy εντός. Καλές τα ημάδες, 27-30. Πρώτος ο Γαλάς που είναι μπροστά με 3 και έχουν το micro momentum. Με το μέρος τους οι 86ers, παίρνουν τα ημάδες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μια ακόμα φορά, επειδή από το time out που κάλεσαν οι 86ers αυτή τη φορά, οι οποίοι έχουν την κατοχή από κάτω, ο Ρικούδης στην επαναφορά αυτή, στις 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του παιδιού. Στην από τον Σπυρόπουλο, θα επιστρέψει από την μπάλα σε πια 3-5 στον Ζουζάκη, είναι άσομος επιθετικό rebound, όμως πάλι το Ρικούδη. Τζίμι έχει περάσει πράγματι στο παρκέ επί το time out για το τεράστιο ρίδι. Οπα, υπάρχει φάρτ του Σαφουλά, ο οποίος έφαγε εντός εισαγωγικών την προσπίτη. Τελειμμάτος. Μέσα φέτος στον Αμυρίδη, είναι άσχομος στο Ρικούδη. Θα φάρουν δύο βολές. Δεύτερο φάουλ το 29. Second foul 29. Second foul 29, το ρίχνουμε και λίγο στα αμερικάνικα στο NBA. Το ρίχνουμε και πριν μια δεύτερη στις βολές. Jason λέει θα βάλει τώρα ένα τρίποντο. Το γράψει. Τι θέλουμε να το γράψουμε. Το μόνο που δεν θέλουμε να γραφτεί είναι πρόθυμο. Σουτιά 3 είναι άστοχος. Ο Jason δεν κράτησε την υπόσχεση. Δεν πειράζει, τον αγαπάμε ακόμα. Σωτηρίου, έρθει μέχρι μέσα. Θα χάρει την κουτιά από το στόμα. Ο Τζίμι. Θα παράβασε και ο Τζίμι. Respect, τον κύριο Αξά. 14 δευτερόλεπτα. Μετάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Τζίμι Ρικούδης από την επαναφορά. Κυρόβλος για 3 άστοχος. Θα μας πάνω από το ταμπλό. Να δώσω να πήγησε και πάνω σε αυτό. Ζήσω μου. Ζάκης, φιλάς τώρα στο 15. Μυρίδης. Γίνει από την κορυφή σου και αυτή θέλει να μπει στην εξίσταση στο πάρτι. Είναι άστοχος όμως από την κορυφή αναπήδηση. Υπάρχει πομυρική μάχη εδώ, βγάλει την πάσα τελικά. Ο Μυρίδης είναι άνετος στην παίκτη σου. Ο Ντάκης μπάλα έχει πάει όμως ο Ντέισον. Είναι και αυτός άστοχος. Μπάλα, δεν ξέρω αν μπορούσε να πάει πιο κοντά στον από την μέσα. Δύο φορές μάλιστα. Ο Σωτηρίου. Μυκούδης. Μυρίδης από τη γωνία στα 11. Η ρημάτωση είναι το σκοτή, έχει πάρει τα μπάλα και το πικερόλ θα γυρίσει, κόπη και βέβαια ψηλότερα σαν φυλά. Τώρα δεν να τρέξει ο Βεβέτσι, έχει περάσει έναν αντίπαλο, πάει μέχρι μέσα. Στρέψει την μπάλα με δίδυ σε έκλειψη όμως στον τελικό, ο οποίος δεν να τρέξει. Κούτσι στο 18, ωραία πάσα, δεν θα περάσει ούτε αυτή. Το φαντάκι διεκόπη. Παιχνίδι δρόμος με τεμποδίων, με τόσα deflection που έχουμε την εξήμηση. Λονίδης, καυτή πάσα, γερμάτος, είναι άστοχος. Τι φάουλ δεν το πήρε. Καθίζει τον αμυντή, σκύψε από την καλή άμυνα. Βέβαια, ωραία πάσα, δεν θα περάσει ατόφια αχέρια στον Σουλά. Θα πήγε από τον Αμυρίδη και υπογείλει στον Τζίμι και υπογείλει στον Αμυρίδη. Άστοχος όμως Μαντζάκης. Στον τρίχνει το rebound. Θα πήγε μια ένταση χωρίς λόγο, λέει ο Τζίμι από τον Μπαγκό. Νικούδης. Σάξι, δεν θα βρει όμως τον Κυρόπουλο. Καλησπέρα, γιατί όχι. Τζίμι στην επαναφορά λοιπόν. Jason παίρνει ένα screen από τον Αμυρίδη. Δέχεις πάλι Αμυρίδης, έχει βρει στην εσύνη όπως η
βρω την περαιτέρω μέσα στην αγκίδα και ως θα φτιάξω πίσω να πάρει την μπάλα και να κρατήσει το καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία, ένα ακόμα τίμο προς τους respect. Κούλιτς. Συμπιονίδης μέχρι μέσα πέρασε, είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound ο Αμυντίδης. Υπάρχει ένας ακόμα ευκαιριασμός, κατάφερε να συγκρατήσει στο φύλλα και να την αφήσει στο καλάθι. Θα ρωτήσει τον αντίπαλό του. Συντηρίου. Βρίσκεται από τον Γιονδημάτο, απέναντι στον αμυντικό rebound, παίρνει την baseline και έχει... Υπάρχει σφυρίμα, φάρω το φάρμα. Αμυρίδη που είναι το τρίτο δικό του. Πάμε στα. Κάνει κάτι σχετικό από τώρα. Θα ρωτήσει το Αμυρίδη. Είναι στην γραμματεία. Πάμε στον τυρίο στις βολές. Στην πρώτη. Συνδυάζω. Ευχαριστώ. Στο τελείο έστωγος 4-31-33. Στην υγειά ημών που είμαστε υγιείς. Ημών πέζομαι. Ναι. Κυρία Φνίτα, γιατί έχεις για τη συλλογικότητα, καταλάβεις. Ναι, ναι. Μπικούτης. Ναι, εσύ. Στα αρχαία βλέπω πρόσεχε. Πάμε στο Τυρίου. Πέρασε μέχρι μέσα. Δεν θα περάσει όμως την μπάλα στον Καρακώστα. Έχει περάσει εκτός. Δεν θέλει να χάσει χρόνο. Ίσον. Ωραίο αεράκι. Διαζήτης σου για τρεις με ταμπλό και σίδερο. Όμως δεν θα μπει μέσα. Μπικούτης στο rebound. Τρίτο φάουλ από τον Jason. Τον τρίτο φάουλ το 30. Τρίτο φάουλ και για τον... 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 Τρίτο φάουλ. Δεύτερη, 31-35. Jason. Έχει 20 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα πάρει καμία από τις τελευταίες επιθέσεις. Θα παρακολουθήσουμε για το πρώτο μισό. Jimmy. Πάει Jason για προσπίση, το θέλει, το πήρε. Το έχασε όμως. Καρακώστα στο rebound. Κούδης. Σε 15 δευτερόλεπτα. 20 συνολικά για τη ρήξη της δεύτερης περίοδου. Βενίδης ανεβαίνει ψηλά. Μικούδης τώρα φέρνει στον τον γεωργημάτο. Άλλος παίξης πέρατη του. Δεν είναι δευτερόλεπτα, στέκεται και εκτελεί ενώ κούρασε ενδεχομένως την μπάλα. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Τζίμι τελικά. Υπάρχει συγκράτηση της μπάλας σχετικά πετύχει τελικά από τον Τζίμι και τον... Μια επίθεση που... Φυσικά θα καταγραφεί. Θα πάει και στο highlights. Μια επίθεση η οποία έμοιαζε σκοτωμένη για κλέψιμο προηγουμένως, όχι μόνο δεν σκοτώθηκε, μπήκε και τρίποντο. Με ένα πόντο λοιπόν μπροστά η 86S κατά την λήξη του πρώτου μισού, το derby εξακολουθεί να κρατάει καλά, έχει πιαστεί από τα μαλλιά το derby και κρατιέται. 24-35, στρέφω σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα έπειτα από αρκετό χρόνο και χρόνο που έδωσαν οι ρεύσεις, αλλά και χρόνο που χρειάστηκε επιπλέον να διευθυνθεί κάτι. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδο στην αναμέτρηση. Με έναν πόδο βρίσκονται μπροστά οι Sixers. Η οποία τώρα θέλει να αποστάρει για μία ακόμα φορά. Θέλει να γυρίσει, το κάνει. Είναι άστοχος και ζήτησε το rebound. Δίζον. Για να μην ζήτησε, θα ξεκινήσει. Πήρε όμως ο Σιντερίδη τώρα στην πια τρεις από την κορυφή. Άστοχος ο Σπυρόπουλος. Που ζήτησε το rebound στον διαδρέσει και πάλι. Απέναντι σε άμυνα αυτή τη φορά. Μα τι δικό θράσο λέγεται αυτό που είδαμε. Right there. Δίζον. Τιμή. Ζήτησε και πάλι. Για τρεις απέναντι στο Ρικούδι είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Μασοντηρίου. Ήταν να τρέξει, συγκρατεί τελικά. Μεγόστας. Ρικούδι στα 13 δευτερόλεπτα για ρεμπάτο σου. Στέγεται απέναντι στον Αξά, είναι άστοχος. Η μπάλα περπάτησε, δεν του έκανε τη χατήρι. Ωραία, ωραία.
Jason. Πάσα και Διαζίδης στα 13. Διαζίδης έχει γυρίσει να βγάλει πάσα έξτρα με κάποιος από τον πάγκο των Respect. Πήγα 3 το πήρε όμως ο Τσάς και είναι έκτοχος και τον κύμανος και από τους 3 παίκτες κάθονται στον πάγκο των Respect αυτή τη φορά. Λάκης Κιάνος και Λάκης Ρικούδης στα 15. Τζίμι που ξεχαλή άμυνα παίζει. Ξεκολουθεί να παίζει, έχει κάνει φάουλα όμως. Περιμάτως, τα 10 δευτερόλεπτα, Καρακώστας από τις 45 περίπου μοίρες, στους διατρεις είναι άστοχος, Γιωργλημάτος, στο επιθετικό rebound είναι άστοχος, πάλι ο ίδιος, όχι όμως. 45 μοίρες στην πήρα με την πυρογνωμόνια. Στους διατρεις είναι άστοχος και ο Τζίμι, υπάρχει μάχη, το rebound την πάρα έχει περάσει εκτός. Σε κομπτήν υπάρχουν χειροκροτήματα από τον πάγκο των Respect. Λίγο πιο σκεπτικός είναι ο πάγκος των 86 ενδεχομένως. Καρακώστας. Πίσω από την πλάτη του Τζίμι, ο Ρικούδης πάσα στο διαβλημά του. Είναι άστοχος όμως αυτός, είναι δυτικό rebound. Θέλει να προστάρει απέναντι τον Κυριαζίδη. Καλό φουτμόρ, καλύτερα στην πάση στον Παναθηναϊκό τώρα. Ρικούδης από την γωνία σου, για 3 και αυτό μέσα, 37-38. Σας. Jason τώρα, πάμε στον Τυρίου τον επιτηρή. Πάμε επιτηρίου. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο Ψωτηρίου έχει κάνει φάουλ. Τίσον. Τίμηση για τρεις. Είναι άστοχος. Σπυρόπουλος παίρνει το λιπό σας. Πρόξει την μπάλα και πριν το μιλίτσο όμως. Βίσης έβγαλε μία πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα της άμυνας. Δεν εστόχισε όμως ο κυριαζίδης. Λιγούδης. Τρώει το γερολιμάτος, δεν είναι ένα screen shot για 3 και αυτό μέσα από το Ρικούδη παίρνοντας και εκμεταλλευόμενος το screen σε πρώτο χρόνο και σχεδόν σε μείον χρόνο μέσα από το Ρικούδη που έκανε 37-42. Jason το screen από τον Αξά πήγαινε να το ψηλέψει μπάρα, δεν τα καταφέρω όμως, είχε διπλώσει άμυνα. Αμυρίδης και πάλι Τζίμι σου για 3 απέναντι στο γερολιμάτο και αυτό μέσα. Άνοιξε ο ασκός του αιώνου για τις δύο ομάδες, 40-42. Ιδιαίτερη ευστοχία στη γραμμή των τριών πόντων και από τις δύο πλευρές, ο πόντερ της ομάδας, Ρικούδης. Ένα σκέφτο με γεωργημάτο, έβαλε μέσα μόνος του, κόπηκε από τον Αξά, μία συγκρατή. Καρακώστα συγκρατή όμως και αυτός το κλέψιμο και ο Ρικούδης τώρα έχει βρίσκει στο ανοιχτό γήπεδο. Τι έγινε μόλις τώρα. Πόσοι παράγοντες συνετέλεσαν στο να συμβεί όλο αυτό το πανηγύρι που είδαμε για να έρθουν οι δύο πόντοι. Γιατί είναι λογαριασμό των 86ers, σταυρωτές, Jason. Τζίμι σου για 3 έχει πάρει φωτιά. Είναι άστοχος όμως. Υπάρχει επιθετικό rebound και ελπίδα για την επίθεση. Ξάς μέχρι μέσα μόνος το αφήνει την πάρα στο καλάθι με πάροντος από τον Αμυρίδη. 42-44 πιο απελευθερωμένα από την εντύπωση που παίζουν οι ομάδες Καρακώστας. Καρακώστας υπάρχει deflection από τον γερμάτο στην πάσα. Από τον τρίο όμως παίρνει και φτωχή κι αυτός. 42-47. Τζίμι. Ζήσου για 3, είναι άστοχος. Κεντρικό rebound από τον Αξά, πλειονεκτική για αυτόν θέση. Μενίδης. Έχει και κλει, κόπηκε από το γερολιμάτο και έχει ζητήσει time out. Όχι, το ακυρώνει ο Μενίδης. Καλά, ενδεχομένως. Ο Σωτηρίου, αυτά με 5, για 3, όχι δεν το πάρει ο Ρικούδης. Ο Σωτηρίου θα κάνει μια προσποίηση, λαμβάνοντας και κόβοντας μέχρι μέσα υπέροχα και θα βγει στην πάρα στον καλάθι, ο Πέντρος Σωτηρίου. Δύσκολο να πάρει τώρα την μπάλα. Δύσκολο να κρατεί. Θα κάνει πρώτο πίσω. Για 3 από μακριά είναι άστοχος πάλι. Το rebound δεν υπάρχει. Υπάρχει αμυντικό από το προβλημάτο. Κούντι. Τυρόπουλος. Προβλημάτος. Για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Άστοχος όμως και γερολιμάτος. Διαζήτης. Διαζήτης και δεις το φάουλ από το γερολιμάτο. Είναι αυτό που θα περάσει εντός σε μετά από την 2 ώρα στη θέση του Τζίμι. 4 και 44 για τη λήξη της 4ης περίοδου.
streets παιδιά, το διορθώνω. Έβαλε ένα παραπάνω. Όμως θα βάλει ένα παραπάνω τρίποντα από τη γωνία. Έχω τη βλεπτή ελεύθερος και διαστήριξη σε μήνωμα τη διαφορά στους 4 πόντους για τις respect. Ρούδης. Για 2 ήταν τελικά, 42-44-49. Βιάστηκα με ένα χαρό. Το συνέδεσμα κι άλλος έτσι ποιητικά. Τελικό rebound από το ίδιο άστοχο τρίποντο του Μαυσιτήριου. Ο Άλεξ από το Σπυρόπλο και τώρα πάει μέχρι μέσα, πέρασε ανάμεσα από δύο στέκια του τελεία. Φαίνεται και στον Αξά είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Λεωνίδη και πάρει φαούλ από τον Μικλόπουλο. Θέλουν να πραγματοποιήσουν αλλαγές. Τριπλή αλλαγή μάλιστα για τους respect. Ή όχι. Ο Αξάς περνάει εκτός, ο Αμυρίδης περνάει εκτός. Ξένος περνάει εντός. Στο φίλιας περνάει εντός. Διπλή αλλαγή, τελικά έτσι υπάρχει σφύριγμα για να διευθυνθούν στο πρόγραμμα της στατιστικής. Όλα καλά, συνεχίζει το παιχνίδι. Στους 5 πόντους η διαφορά υπέρ των 86ers. Τρίσον. Διαζήτης στα 14-14, ωραία πάσα, πέρασε ένα μισό από 2 και άφησε στο καλάθι. Θα μάρουμε και σκοντήρα από τον πάγκο των respect. Στο φιλάς. Κούδης. Baseline ταχύτατο και αποφασιστικότατα παίρνει στο Κυριακήτη και είναι εύστοχος. Λίσον. Έχει ένα screen. Στρίψε τώρα την πάρα στον Φιλά. Σε ένα συγκρατή κίνηση που θα την μπάλα και έχει πατήσει την baseline. Baseline και time out που είχε ζητήσει ο Σιμεωνίδης θα το πάρει τώρα τελικά. 46-51, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο διαφορά στο συν 5 για τους 86ers. Εκ νέου επιστροφή στο παιχνίδι από το time out που κάλεσαν οι 86ers. Έχουν την κατοχή τώρα, Ρικούδης κατεβάζει την επίθεση για αυτούς. Πυρόπουλος. Έχετε ένα fade away shoot, δεν θα τον δικαιώσει, θα σπρώξει μπάλα ο ξένος που έχει περάσει εκ νέου στον αντίστοιχο του Αξά στον Ντίσον. Όχι από εκεί όλοι λέει ο στον πάγκο. Ντίσον πήρε και πάλι την μπάλα, με κάποιο τρόπο. Ζάκη σου για 3, είναι άστοχος από τη γωνία, με μείνει στο rebound. Κούδης. Πέρασε από τον Ντίσον χωρίς να πάρει φάουλ, απέναντι στον Ιωζίδη, ο οποίος τον έκομψε αλλά με φάουλ. Άστοχος στην πρώτη δουλειά, θα γίνει ακόμα για μία ακόμα. Ένα στήριξη στην δεύτερη θα στείλει διαφορά και νέους στους 6. Μπούδης θα είναι στόχος στην δεύτερη πράγμα, δηλαδή αυτό θα συμβεί. Μίσον. Κοίτας, διαζήτης τώρα για 3 θα φέρνει στο Μεγλόμπο, είναι άστοχος αμυντικό rebound. Καλή μπάστα, δεν θα περάσει όμως τον Ρικούδη. Από Σπυρόπλο, αμυντικό rebound. Έτω από την προσπάθεια του Σπυρόπλου. Διαζήτη τώρα, ξένος. Στον 24ο ήταν Jason για 3. Είναι εύστοχος. Κάτω ο κύριος από τον πάγκο, ρίχνει την διαφορά στους 3. Σπυρόπλος. Παίκτες από κοντά, λέει, επαναλαμβανόμενα ο Αξάς από Σπυρίου. Σιμεωνίδης, μάντυμαν τώρα για τους respect στο αμυντικό σύστημα τους. Δεν θα έρθει το καλάθι. Ζάκης. Είμαστε πάλι, πέρασε. Είναι άστοχος όμως, Πυρόπουλος θα πάρει το όχι το rebound. Θα πάρει ο Μιλόπουλος. Και το πάτε και την λίξη. Επομένως θα φανεί σειρός. Ρικούδης. Επιστρέφει από τον Σπυρόπουλο. Σιμεωνίδης τώρα. Βαλτινόπουλος παίρνει ένα screen και την μπάλα και θελεί πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Μικρό rebound από τον Τζένο και τώρα μια μακρινή πάσα βρήκε το Σοφιλά, ο οποίος πάει πέντε στον Σπυρόπουλο. Άστοχος, μικρό rebound τον ίδιο και καλάθι. Γύρισε, ζήτησε πιστικό φάρο έχουν δείξει με τον Μαρκόνα από τον Ιωσήτερεφ. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Σύμπρο με τον Λεφ. Σπυρόπουλος. Μας ο Τηρίου.
πιο κοντά εξακολουθεί να λέει ο Ξάσου για 3 σετ στο πρώτο παραστατηρίου. Οπα, δεν θα μια δουλειά στην τρίποτα. Ενδεχομένως εγώ να είμαι πιο πάντσερ από τον Τζίνι. Jason Σουτ για 3, είναι άστοχος, θα πάρει το αμυντικό θετικό rebound του Βέμπλος. Θετικό. Γκούδης. Βέμπλος δίνει ένα screen σε έναν και στην δεύτερο παίκτη Σουτ για 3, Ρικούδης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound Jason. Πήγε το κλέψιμο. Μπάνε περάσει εκτός από τον Ιωνίδη και μπάνε θα πάει στο μπάνερ. Το οποίο είναι πολύ ακριβό για να φτιαχτεί. Καλύτερα να μην χαλάσει. Κυροζίδης. Κυροζίδης πέρασε ωραία πάσα. Θα την αφήσει το καλάθι με το τρέποντα σε αυσίς το καταδείς. Κυροζίδης. Τελευταία άμυνα λέει ο Τσάς και πράγματι θα δούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις και άμυνες αντίστοιχα. Της τρεις περίοδου 24 δευτερόλεπτα η κλίξη αυτής. Κυροζίδης. Πάσα στη τροχοποιητή των Σιμεωνίδη τώρα ο Φιλτηρίου, ο οποίος θέλει να γυρίσει με άνθρωπος όμως κάνοντας την ισορροπία του. Όταν ακόμα 7, πολύ ζωής περνάει εντός θέση του Φαντζάκη για την τελευταία επίθεση και αυτός θα αναλάβει να την εκτελέσει, τώρα θα πάρει μπάλα. 11 δευτερόλεπτα, 53-55. Τέλος τρίτης περίοδου, τελευταία επίθεση της Πέκτρα DNA της Sixers και πιο συγκεκριμένα Jason απέναντι στον Παπαδοπούλου και στη Σιμεωνίδη υπάρχει σύνδημα για φάουλ. Σιμεωνίδη. Σε καλή επαναφορά, μια καλή επαναφορά. Για να δούμε τι θα βρουν, θα ψάξουν να βρουν οι σίγουρες πάσες του Λεγκοφαντάκης. Δεν ήταν σίγουρη πάσα αυτή, βρέθηκαν μεταξύ τους οι δύο, Jason σε πια 3 έτοιμος! 56-55 με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο περνάτε μπροστά κατά τη λέξη της τρίτης περίοδου του νέου respect με ένα πόντο χωρίς να έχουν συμπληρώσει καν τα ομαδικά τους φάουλ για την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της τέταρτης. Μήνε τέλος. Έχει δοθεί το OK από τη γραμματεία και από τους ρεφς για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι για την έναρξη της τέταρτης περίοδου κατά την οποία βρίσκει τους respect μπροστά με έναν πόντο έπειτα από το άκρως εντυπωσιακό τρίποντο του Βολίδη, ο οποίος μπήκε χρυσή αλλαγή, θα έλεγε κανείς, με ποδοσφαιρικούς πιο περισσότερους όρους. Γυρίζει απέναντι σε δύο δύσκολοι προσπάθειες του Φιλάς. Μικρό rebound, Σπυρόπουλος και ψάχνει την μπάσα Καρακώστας. Δύο ομάδες που πάνε head to head στην τρίτη περίοδο. Και σε όλο το παιχνίδι είναι πολύ. Από την κορυφή συμπιά 3 είναι άστοχος. Αμυντικό λοιπόν πολύ ψηλά φέρνει ο Καντζάκης. Φέντας. Κρινή πάσα δεν συγκρατεί στο φυλάσσι. Να έχει περάσει εκτός. Να ζήτησε στο φυλάσσι τα γκάμπ λέει ο Τζίγα του Παγκό. Σωτηρίου. Για 3 θα το πάρει του, το έδωσε η άμυνα του respect, το πήρε και δικαιώθηκε ο Παπασωτηρίου. 36-58. Διαζήτηση. Τελική τελεία απέναντι στον Εσπυρόπουλο και αυτός μέσα. Τώρα στην τρυπό του πάει να συζητήσει την έναξη της τέταρτης περίοδου, 59-58. Ποιο ομάδα ξέρει να χορεύει καλύτερα. Αυτός θα μπει στο χώρο. Παπασωτηρίου. Για 3 και πάλι και αυτό μέσα, τι γίνεται. Ξέρω αυτή τη φορά, 56-61. Δεν είναι 61, δεν είναι δυνατόν. Ζήτησε για 3 και αυτός από την κορυφή. Αν είναι δυνατόν, τι γίνεται. Το Φιλάς παίρνει το επιθετικό rebound και αφήνει την πάρα στο καλάθι. 61 όλα. Καρακώστας. Ζήτησε ωραία πάση στον Σιρόπουλο, ο οποίος έχει κοπεί, αλλά με φάουλ για δύο βολές πίσω. Ρακάτο, σε ποιο νούμερο το έδωσε το φάουλ? Σε ποιο νούμερο το έδωσε το φάουλ? Α, 23 τελικά, οκ. Σε αναξάχει χρειάζεται το φάουλ, δεν θα πούμε. Όχι στο χαρτζάκι. 22-1, 23 ώρες. 23-1, 22 ώρες μάλλον. Σήκωσε το χέρι το νούμερο 22, χαρτζάκι. Προδεθήκαμε όλοι, δεν πειράζει. Δεύτερη βολή ο
Αλεξανδρόπουλος 61-62. Πρέπει να βάλει ένα άστοχο τελικά ο Σαφουλάς. Θα πάρει ο Κυρόπλος στην κορυφή. Ένα σκέντρο του γερολεμάτου πάει αντίθετα από αυτό και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στην 61-64. Διοδίδης. Στον τρίτο έχουμε χαρτάκι και τρεις δεν θα μπαίνουν όλα. Μου πήγε αυτό. Δεν πήγε ο Σπυρόπουλο. Πάλι θα περάσει εκτός από το φέρμπορ. Καραγώστας. Ρώσος περνάει, δέχεται και εκτελεί. Είναι άστοχος, υπάρχει αρνητικό ριμπάνω από την Κυριαζίδη. Γύρω ξένος σε πολύ καλή άμυνα. Τα δόντια του φάουλ θα λίγο να φτάσει στο μπλοκ. Δεν έγινε αυτός, ο Διατρής θα το πάρει. Όχι τελικά ο Ριγκούδης. Βάλε φρένο απέναντι στον Αξά, οκ. Ένα σκέφτο του γερονιμάτου, άλλος παίκτης τώρα πάνω στην Φλάς. Ανάλλει ταχύτητα απέναντι σε δύο παίκτες, τελικά είναι άστοχος. Το ριμπάουν σε φλάκι θέλει να τρέξει η Κυριαζίδης και πάλι στα Φλάς. Θα πάνω τώρα τι ένα σκέφτο του στο πάρει για δύο βολές. Αν τον έχει συμβεί στον αριστερό, είπα να περπάτησε, δεν το έκανε το κατήρι. Από τον τρίτο το rebound. 6-30 ακόμα και πριν νίξει. Όχι, φάουλ. Αυτό είναι ξανά. Συντηρίου. Κούντι σε 13, ωραία πάσα. Συντηρήματος εδώ. Σε 2 είναι άστοχος, θα ξάσει το rebound σε προσπάθειας. Για 3, άστοχος. Δεν θα έμπαινε πριν η μπάλα πάει στο Στεφάνι. Λιγούντης. Πάει και το αμυντικό rebound και κατασύγει τους μπλε. Συντηρίου. Πάει ο Λιγούντης από τη γωνία σου. Για 3, έστοχος! 62-67. Δείσαμε. Πήρε το screen, το slam, beat time λέει κάποιος από τον πάγκο των Sixers. Για 3 άτομος, ο ξένος δεν θα πάρει time out. Θα έχει περάσει εκτός. Κούτσι την παραφορά για μια ακόμα φορά. Μεγεθύμα, Καρακώστας. Ρόκος έκανε και μια προσπίση, θα βγει και θα πάρει το σουτ. Μια άστοχος τελικά έπειτα από την τρία αναφήτηση. Μια στον rebound, Jason. Περνάς και από τον Σαφουλά σου για 3 στη διαζήτηση με ταμπλό από τη γωνία. Τι έβαλε! Έχει το κοστιτόρο time out. Ήστερα τον Sixers να βάλουμε πράγμα το time out. 65-67 το σκορ. Έχουμε μέχρι στιγμής την τέταρτη περίοδο. 5 και 13 ακόμα για την λήξη αυτή. Είναι πως προσεγγίζεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παράτηση, μείνετε μαζί μας. Για μία ακόμα φορά.
Πού είμαστε, στο Νεγαρίνα, εδώ είναι το πάρτι, εδώ είναι το μπασκετικό πάρτι, εδώ είναι το 65-67, ανάμεσα σε respect και σε Sixers αντίστοιχα και το foul στον Σπυρόπουλο τον Αμυρίδη. Έκανε μια προσποίηση. Ο Ρίτσαρντ στέκεται Στέφανα τώρα. Τζάντο σύγχρονο από τον Πάκο Κεφίλ. Έχει αρκετά μέσα. Με τον Μάρτιν Άσπρο σε κεντρικό ρημπάνο του Κεφίλ. Τώρα κοντά. Τρόμπερο. Συγκρίνουν για τρει είναι άσπρο από τον Ραμίνι. Το ρημπάουν. Βάζει τον εαυτό του. Τώρα Τζέισον θέλει να τρέξει. Μαρβόνιο έχει σπριν. Σπριν καλύτερα. Για τρει έτσι το κοντίνι. Πάρα πολύ ψηλά από το σκριν. Δεν καταφέρει το πάλι μπροστά η respect με 68-67. Πάρα Αγάλη, είχαν από τον Σαφυλάκη, παίρνει τα συγκεκριά από τον Εδέξη τον Πάγκο. Σπυρόπουλος δέχεται, είναι άστομος όμως. Διαζήτης. Διαζήτης δεν πήρε, πήρε ο πάει μέχρι μέσα στις 4 και είναι άνθρωπος, θα πάρει το επιθετικό λοιπόν τελικά ο Μυρίδης του για 3 κυρίες δίδες, έπρεπε να μπει, είναι άνθρωπο όμως. Θα είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τους respect. Θα κάνει φάουλ ο Τζίμι, σκύβουσε το χέρι του στο κτηρίου. Χωρίς φάουλ, έλεγε ο Αξέρα από τον Παγκόσμιο για στιγμή, έκανε μια προσπίση, κόπηκε! Δεν έφερε τόσο λίγο την προσπίση ο Κυριαζίδης, ο οποίος παίζει καλή άμυνα και πάλι στην γωνία. Για τρεις τώρα Νικούδης, μόνο ταμπλό, αμυντικό rebound. Τζέισον Τζίμι τώρα. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος και αυτός. Και πάλι κάτω από την μπάλα στον εκτός, πάνω από τον ταμπλό. Δεν έχει τελειωστεί η φάση όμως. Τζέισον έξτρα πάσα Τζίμι και πάλι το έχει πάρει προσωπικά. Το έχει πάρει προσωπικά και το βάζει προσωπικά. 71-67. Καρακώστας στο Λικούδη, παραθετωμένο το χειροκρότημα του Γιώργου Αξά στον Παγκό, για το μάτι δίνει σκηνή. Λικούδης πέρασε, έβαλε το καλάθι, αλλά υπάρχει. Δημητρίκη, Φέριουμα, παράδοση. Καρακώστας και παραφορά, παίρνει την Ζήμη. Μακρινή πάσα βρίσκει το Λικούδη. Τρίποντο είναι χαρακτηριστικά στο διαθέσιο από πάρει μόνο τα μπλοκ και έχει υπάρξει φάουλ για τρεις πολλές. Πέμπτο φάουλ κιόλας. Ένα μερίδιο ο οποίος με τέσσερα φάουλ είναι πολύ ώρα. Θα κάνω το πέμπτο. Έξω από τους πρώτους Σπυρόπουλος. Έξω από τον Τρίτη. Για τους τρεις. Μια μπήκε, μια μπήκε, μια μπήκε. Σκοτζές δικό τους. Τέλειο. Θέλει πήγε από πίσω για τον μπλοκ και πλέον δεν θα κατάφερε. Καρακώστας άρα στα 10. Καρακώστας στα 10 στα 6. Δεν έχει την άστοχος. Υπάρχει σπρώξιμος πάνω από τον Ιζη Γερονιμάτο. Από τον Κεντρίου στους 3 άστοχος. Και αυτός αμυντικό rebound τώρα από τον Φιλά. Βάζει τέλος την παράνοια των αμυντικών rebound. Διαζήτης.
έχει βρεθεί υπερβολικά προκλητικά. Ελεύθερο το πύραυλο το έχασε. Πυρόβλο στο rebound. 1.44 ακόμα για τη λήξη της έρευνας του περίοδου. Τιχούδης. 16 δευτερόλεπτα. Είναι ασκήνωση για 3 Νικούδης. Άστοχος θα σπρώξει την πάθο. Πάρτε το θετικό rebound του κύριου ρημάτος. Τρόπουλος. Τρίπλες σταυρωτές. Πέρα ασκήνωση από τον Καρακόσο. Για 3 πίσω από αυτό. Άστοχος και αυτός. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στην Sony Arena. Είναι από τους Respecter, είναι από το... Έπειτα από αυτή τη μικρή παράγαμψη. Έρχεται στους Respecter λοιπόν, δεν πειράζει, συγχωρούμε το φίλο μας. Τέιζον, 3.69, συν 4 και κατοχή για Respect. Παίρνει το Σπυρόπλο τώρα, Τέιζον. Ευχαριστούμε σαν σου για 3, πάρα πολύ σημαντικό. Αν μπει, είναι άστοχος όμως ο Τίμι. Ανάσα θα δώσει ο Καρακώστας στο Σπυρόπλο για το αμυντικό rebound. Έχουνε... Όλα ελπίδα, δεν έχει τελειώσει τα πράγματα ακόμα για τους 86ers και υπάρχει φάουλ από τον ιστορικούδη. Έχουν φάουλ το 30! Έχουν φάουλ του Τίσιο που χαμηλά τα φάουλ, αλλά έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους respect. Όταν κάνεις φάουλ αυτό συμβαίνει. Sorry. Jason. Η φορά στη μία καμπική συνεχώς, ενδεχομένως συνεχώς πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα. Καλούνται να βγάλουν οι σύγχρονες πάνε στο φάουλ από το ερωτημάτο. Θα φυλά. Ναι, παρακαλώ. Από κάποιον έχουν πέσει. Στην κάμερα παρουσίασε λίγο αυτό. Έχει χαθεί αυτό. Ναι, ναι. Έχει χαθεί αυτό εδώ. Πού το βρήκατε ρε παιδιά. Εδώ κάτω. Α, οκ. Έλα. Ευχαριστούμε. Ω, βρέθηκε. Γι' αυτό έχεις μια υποχρέωση. Δεν πήρα το μηδά. Δεν πήρα καλύτερα. Δεν θυμίζω κάτω στον ακουστικό. Ας γίνει δεύτερη βολή. Καρακώστας. Το 3.70 λέει ακόμα το 10 στο σκόρμπορ. Σκόρ, βασικά. Λόβλος είναι ένα σκριν. Ο Γκούδης για 3 ειδικόπλους και πάλι είναι άστοχος. Λόβλος αμυντικό rebound. Και κάπου εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ δύσκολα για τους 86ers. Τίμι. Τζέισον. Πρέπει να γίνει φάουλ και γίνεται από το χρονομάτα στο 19.3. Τώρα ακόμα φάουλ να δώσουνε, θα μιλάει οι Sixers. Τζέισον θα πάρει όχι τελικά το φάουλ. Έτσι θα τζίγω τον Καρακώστα. Τώρα θα γίνει το γερνημάτο και πάλι στον Ζαθίνη, ο οποίος... Συγγελάσουμε τον υπεύθυνο Ζαθίνας, θα πούμε ότι αυτό ήταν το highlight. Άρα το γεγονός ότι σφίριξαν οι διευθυντές πριν. Δεν θα το μαρτυρήσει κανείς, δεν είμαστε μαρτυριάκτες. Τέταρτο μαρτυρικό. Ίσως θα πάει στις βολές τώρα. Τώρα είναι βολές. Δεν θέλω να πει. Βολές. Δύο καμπόματα τα οποία δεν μετρούν τελικά. Τελικό σκορ λοιπόν 75-70.
τηρούν το ακέραιο και το αίτητο. Έχουν συγκερδίσει το στάτους τους οι Respect 75-70 σε ένα παιχνίδι πραγματικό derby. Ελλείψεις αρχίδες και από τις δύο ομάδες. Κάπου εδώ πέρα την διόρυψη και την μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για ένωση. Ήταν το κοκκικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Και η άντρα, βασκετάκι, καλοκαίρι, όλα αυτά τα ωραία. Θα πούμε και πάλι συνεχίδια στους οικείους του Μάρι Νταμπούδη. Μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.